Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ανάλυση και ενημέρωση στο κανάλι μου, Γιάννης ο Ανδρέου. Και στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα σας πω για τα top 10 κρυπτονομίσματα που έχω επιλέξει για το 2022. Και με ποια κριτήρια επίσης έχω επιλέξει αυτά τα top 10 κρυπτονομίσματα. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ καλά projects στην αγορά όπως και να έχει. Αλλά επέλεξα λοιπόν αυτά τα top 10, μου το ζητήσετε εσείς, ήθελα και εγώ να μοιραστώ μαζί σας λοιπόν αυτές τις πληροφορίες. Σύμφωνα με τη δική μου ανάλυση λοιπόν, έχω επιλέξει αυτά τα top 10 κρυπτονομίσματα. Κάποια από αυτά τα έχω αυτή τη στιγμή στο πορτφόλιό μου, κάποια από αυτά τα είχα για αρκετό χρονικό διάστημα στο το 2021. Θα κάνω trade αρκετές φορές και κάποια από αυτά λοιπόν που δεν έχω αυτή τη στιγμή μπορώ να τα έχω τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Οπότε, καλώς ήρθατε ξανά, like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις και πολλά άλλα λοιπόν, που ανεβάζω συνεχώς στο κανάλι. Πολύ ζέστη έχει εδώ τώρα που κάνω και το βίντεο. Αλλά, okay, θα κάνω λοιπόν αυτό το βίντεο και θα σας πω λοιπόν τα top 10 crypto που σας έχω υποσχεθεί και μου το έχετε ζητήσει. Τώρα, επίσης να επισημάνω πως το οτιδήποτε πούμε σε αυτό το βίντεο δεν θα πρέπει να ληφθεί σαν οικονομική ή επενδυτική συμβολή. Πρέπει να κάνετε δική σας έρευνα. Έχω κάνει ανάλυση για όλα αυτά τα project εκτός από ένα, ήδη στο κανάλι, οπότε μπορείτε να έχετε σφαιρική κατανόηση λοιπόν και να κάνετε και τη δική σας έρευνα στο τέλος του κάθε βίντεο. Like, εγγραφή, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter και Instagram, προσοχή στους scammers, δεν θα σας ζητήσω ποτέ να μου στείλετε κρυπτονομίσματα ή χρήματα, όποιος σας ζητήσει κάτι τέτοιο είναι scammer, είτε υποδίεται εμένα είτε κάποιον άλλον influencer, προσοχή λοιπόν και εκεί. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα top 10 κρυπτονομίσματα και με ποια κριτήρια. Τα κριτήρια λοιπόν με τα οποία επέλεξα αυτά τα top 10 κρυπτονομίσματα είναι βασικά δύο. Πρώτον είναι από θέμα σοβαρού project λοιπόν, το οποίο μπορεί να αντέξει σε bear market ή σε μεγάλη διόρθωση της αγοράς. Και το άλλο λοιπόν κριτήριο είναι δηλαδή ότι δεν θα φτάσει ας πούμε 50, 70, 80% κάτω σε μια πτώση και μπορεί να χαθεί και μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο project. Όπως συνήθως συμβαίνει σε κρυπτονομίσματα που ναι, μπορεί να είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά βγαίνει και κάποιο άλλο ανταγωνιστικό και αρχίζουν και σβήνονται σε βάθος χρόνου. Αλλά κρυπτονομίσματα λοιπόν, το οποίο είναι καλά εδρεωμένα στην αγορά, αλλά και που έχουν να δώσουν, δηλαδή το άλλο κριτήριο τώρα λοιπόν είναι ότι έχουν να δώσουν αρκετά ακόμα και πολύ παραπάνω από τους, αρκετά παραπάνω τουλάχιστον από τους ανταγωνιστές τους που είναι στην αγορά. Okay. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι τα απλά κριτήρια. Το ένα λοιπόν ξαναλέω ότι είναι σταθερά καλά εδρωμένα project στην αγορά, ότι δεν θα πατώσουν, ότι δεν, και ας υπάρχει ανταγωνισμός θα συνεχίσουν να έχουν λοιπόν απόδοση και θα συνεχίσουν να παραμένουν στην αγορά λοιπόν και να τα πάνε καλά. Και απ' την άλλη λοιπόν την απόδοση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα project στην αγορά, με τους ανταγωνιστές και την αγορά στο σύνολο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το πρώτο. Είναι με τυχαία σειρά, απλά τα έχω βάλει λοιπόν σε μια σειρά εδώ για να σας τα πω και τα 10 projects αυτά. Πρώτο λοιπόν από τα top 10 είναι το Luna. Το Luna γιατί σε σύγκριση λοιπόν με τα υπόλοιπα, καταρχήν έχει δυναμική παρουσία στο DeFi, σαν lending protocol μέσω με το stable coin και το Algorand που συνεργάζονται, που υπάρχει και τα λοιπά, λοιπόν, με το ποσοστά που δίνουν stable coin 19,5%, το υψηλότερο από ποτέ, είναι σε Metaverse, είναι, δηλαδή υπάρχουν χτισμένα Metaverse project πάνω στο Terra, στο Terra Luna λοιπόν, και είναι σε όλα. Έχω κάνει την ανάλυση, δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, από τα top 10 λοιπόν, ναι μεν, είναι αυτό λοιπόν, καταρχήν, το Luna, ναι μεν, έχουμε το Solana που είναι super project, έχουμε το Cardano το οποίο δεν θεωρώ ότι θα έχει την καλύτερη απόδοση από το Luna. Θα κάνω ένα βίντεο βασικά μόνο για το Cardano, το οποίο λοιπόν θα ανεβάσω και θα πω την άποψή μου για το πώς θα τα πάει το 2022. Αλλά από θέμα απόδοσης λοιπόν θεωρώ ότι θα έχει καλύτερη απόδοση το Luna. Μετά το Luna, Cosmos. Το Cosmos λοιπόν, έχω κάνει μια ανάλυση και αυτό, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το Cosmos έχει μια δυνατή θέση στην αγορά και θα συνεχίσει να έχει λοιπόν για τα επόμενα χρόνια και θα δούμε καλή απόδοση σχετικά. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε 10 φορές πάνω το Cosmos το 2022, αλλά θεωρώ ότι θα έχει καλή απόδοση και θα έχει μια καλή σταθερή ανωδική πορεία. Έτσι. Μετά, Mana και Sandbox. Το Mana και Sandbox λοιπόν σαν Metaverse Projects. Τώρα, κάποιος μπορεί να απορρίσει και να μου πει, είδαμε ότι στο πορτφόλιό σου δεν έχεις το Mana και το Sandbox. Τα είχα πολλές φορές το 2021 και μέχρι και τον Δεκέμβριο λοιπόν του 2021 τα έδωσα, τα κάνω trade και επειδή δεν τα είχα στο πορτφόλιό μου δεν σημαίνει ότι δεν τα έχω
σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, σε τρεις, τέσσερις από τώρα. Και βασικά ετοιμάζομαι να αγοράσω ένα lunch στο Sandbox, και το Sandbox και το Mana, άσχετα το ότι έχουν δώσει αρκετά και έχουν ανέβει αρκετά ψηλά, ένας από τους παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίζει την άνοδο και την θετική την συνέχεια λοιπόν, και το ecosystem και την άνοδο της τιμής των crypto αυτών, είναι ότι είναι τα δύο μεγαλύτερα projects και οι μεγάλες εταιρείες, οι influencers και όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν να μπουν δυναμικά λοιπόν και θέλουν να μπουν στο Metaverse, αυτή τη στιγμή δεν θα πάνε στο Blocktopia, δεν θα πάνε στο MetaHero ή σε κάποια από τα μικρά projects, θα κοιτάξουν να αγοράσουν κάποιο land ή να οργανώσουν κάποια συναναυλία ή κάτι από αυτά λοιπόν στο Sandbox και στο Mana. Πολύ ζέστη τώρα που κάνω το βίντεο, έχω υδρώσει, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά anyway, θα κάνω αυτό το βίντεο μέχρι τέλους γιατί θα σας το έχω υποσχεθεί. Κάνει πραγματικά απίστευτη ζέστη εδώ που είμαι. Λοιπόν, οπότε, Sandbox και εμένα θεωρώ ότι θα έχουν λοιπόν μια σταθερή ανωδική πορεία σαν μεγάλα projects. Πιθανόν να έχουν και 10x το 22, πιθανόν να έχουν και 10x. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω price prediction γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και εκεί και πρέπει να δούμε και λίγο την αγορά πώς θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα μπορούσα να δώσω κάποιο price prediction σε ένα με δύο μήνες από τώρα για αυτά τα δύο. Αλλά όπως και να έχει σαν Metaverse projects και σαν top 10 projects λοιπόν θεωρώ ότι είναι και το Mana και το Sandbox. Μετά από αυτό το Elrond. Το Elrond λοιπόν σαν ένα project το οποίο συνεχώς υπάρχει εξέλιξη, το ecosystem τους συνεχώς εξελίζεται. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε συνεργασίες λοιπόν με άλλα projects στο χώρο. Και αυτό λοιπόν, με όσα έχω δει, έχω κάνει την ανάλυση μου, δεν θέλω να μπω πάλι σε πολλές λεπτομέρειες με κάθε ένα project γιατί τα έχω πει έτσι και αλλιώς τόσες φορές, αλλά από θέμα απόδοσης λοιπόν, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές θεωρώ ότι θα έχει καλή απόδοση. Το Elrond, το Phantom επίσης, το έχω στο πορτφόλιό μου, το έχω και το Elrond, το έχω πει σε προηγούμενα βίντεο. Elrond λοιπόν και Phantom. Μετά το One το έχω στο πορτφόλιό μου, σας είπα την άποψή μου και από το προηγούμενο βίντεο, είναι το Ethereum 2.0, ήδη αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν θέλουμε να το συγκρίνουμε έτσι από θέμα τεχνολογίας, λοιπόν, στο One, οπότε, άμα δείτε και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, που υπάρχει αυτό το bear market, ή αυτή η πτώση στην αγορά και αυτή, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, βλέπουμε λοιπόν ότι κατείται σταθερά και το Phantom και το Elrond έχει πέσει λίγο παραπάνω, παρόλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλή πορεία, ίσως να είναι καλύτερη ευκαιρία γιατί έχει και διόρθωση, αλλά Phantom, One έχουν κατηθεί πολύ γερά. Μετά από αυτό που δεν έχει δώσει αρκετά και θεωρώ ότι θα μπορούσε να δώσει είναι το Cadena. Το Cadena έδωσε αρκετά τους τελευταίους, προς το τέλος λοιπόν το 2021 μέχρι την πτώση της αγοράς. Έκανε μια μεγάλη διόρθωση, όπως αναμένεται λοιπόν όταν ένα τέτοιο κρυπτονόμισμα εκτοξεύεται, αναμένεται να υπάρχει και μια μεγάλη διόρθωση, αλλά σε επόμενο δυνατό κύκλο το Cadena θα μπορούσε να τα πάει πολύ καλά επίσης. Τώρα είμαστε λοιπόν έχουμε φτάσει στα 9 μέχρι στιγμής και έχουμε το τελευταίο λοιπόν σαν από τα 10 που έχω σημειώσει εδώ πέρα, είναι το Flux. Το Flux λοιπόν είναι στη θέση 125 αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και σαν όπως εκτοξεύτηκε κάπου τον Νοέμβριο, ναι, αρχές Νοεμβρίου που εκτοξεύτηκαν τα Metaverse Projects με την ανακοίνωση στο Facebook κτλ. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι παρόμοιο και με τα projects που έχουν να κάνουν με το Web 2.0. Πολλά μεγάλα projects όπως το Phantom, Elrond, Cardano, Ethereum κτλ. Είναι μέρος του Web 3.0, επειδή με ρωτάτε αρκετοί από εσάς, αλλά κάποια άλλα συνεισφέρουν, ας πούμε, πολύ πιο συγκεκριμένα ή και πολύ και παραπάνω. Και το Flux, λοιπόν, είναι ένα τα project το οποίο θα κάνω και ανάλυση, αλλά είναι, λοιπόν, ένα project το οποίο θα έχει μεγάλο μέρος του Web 3.0 επίσης. Τώρα, δεν σημαίνει επίσης ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αγοράσετε, επειδή αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο. Το πότε θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε το κρυπτονόμισμα, κάποια από αυτά, είναι ένα άλλο κομμάτι, έτσι. Απλά αναφέρουμε σαν project συνολικά για long term και για το 2022. Okay. Λοιπόν, αυτά είναι τα top 10 κρυπτονομίσματα που επέλεξα. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι το HBAR, το Loopring, το IOTEX, πώς το λένε, το Gala και το Engine Coin και όλα τα υπόλοιπα δεν θα πάνε καλά. Προς Θεού,
Υπάρχουν εξαιρετικά projects τα οποία πιστεύω ότι θα έχουν επίσης πολύ καλή πορεία. Απλά επέλεξα 10 από αυτά λοιπόν, τα οποία αναμένω να έχουν μια σταθερή και καλή πορεία, διότι αυτό που βλέπω είναι το εξής, ότι πολλοί κόσμος μπαίνει είτε στα top 3, 4, 5 κρυπτονομίσματα στην αρχή, επειδή δεν μπορεί να κάνει ανάλυση της αγοράς και δεν μπορεί να κατανοήσει τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, οπότε δεν έχει και πολύ καλή απόδοση, είτε μπαίνει κάποιες φορές στα πολύ χαμηλά projects τα οποία μπορεί να ανέβουν, αλλά μπορεί να κάνουν και μεγάλη διόρθωση και πάλι δεν βγαίνει κερδισμένος. Οπότε το σημαντικό είναι επίσης κάθε χρόνο, κάθε τρίμηνο, εξάμηνο να βγαίνετε κερδισμένοι και από τα κρυπτονομίσματα. Οπότε αυτό θα λέγα ότι είναι, κατά την άποψή μου, ξαναλέω, δεν είναι οικονομική ή επενδυτική συμβολή πραγματικά. Δεν έχω κανένα απολύτως κέρδος αν αγοράσετε ή όχι και δεν θα επηρεάσετε, δεν θα ανεβάσετε την αξία αυτών των κρυπτονομισμάτων μόνο και μόνο επειδή θα αγοράσετε μερικοί για να κερδίζω εγώ φάση. Δηλαδή δεν ισχύει να είναι κάτι τέτοιο, αν κάποιος ποτέ του περάσει κάποια τέτοια ιδέα. Οπότε είναι καθαρά λοιπόν να σας βοηθήσω λοιπόν και είναι η δική μου άποψη λοιπόν σύμφωνα με όλα όσα βλέπω αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και υπάρχουν και άλλα κρυπτονομίσματα λοιπόν το οποίο μπορούν να πάνε καλά. Επέλεξα το Αφίν, έχω αγοράσει κοντά στο 26.000 νομίζω. Αυτό ξέχασα να το αναφέρω. Κάποια έχω ξεχάσει να το αναφέρω στο προηγούμενο βίντεο και το Καντένα το έχω στο πορτφόλιό μου. Δεν ξέρω αν το ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο. Σαν Metaverse Project είμαι ακόμα, χρειάζομαι κάτι μικρό ακόμα για να αποφασίσω για το αν θα αγοράσω σε καλή ποσότητα το κρυπτονόμισμα το οποίο θα βγάλει το Next Earth. Επειδή το έχω παρακολουθήσει αρκετά, έχω αγοράσει land αξίας κοντά στα $5,000 μέσα στο Next Earth. Λοιπόν, έχω κάνει μια σημαντική επένδυση, θα έλεγα. Δεν είναι ότι είναι σούπερ μεγάλη, αλλά δεν είναι και λίγα, ας πούμε, και $5,000 να τα βάλεις, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον. Οπότε, πιθανόν να είναι ένα από τα projects το οποίο θα είναι, ας πούμε, στα top σαν Metaverse που θα επιλέξω και σαν crypto, για να επενδύσω λοιπόν το 22. Δεν έχω αποφασίσει 100% αν θα βάλω κάποιο σημαντικό ποσό ακόμα, αλλά αν το κάνω θα σας ενημερώσω και στα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, αυτά ελπίζω να βοήθησα. Like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και πολλά άλλα που μοιράζομαι λοιπόν στο κανάλι καθημερινά μαζί σας. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter και Instagram. Προσοχή στους scammers, ξαναλέω. Και μην πέστε θύμα από αυτούς που σας υπόσχονται άμα τους στείλετε τόσο και θα πάρετε τόσα πίσω, κάτι τέτοια. Είναι scammers, είτε αν είναι με το όνομά μου ή με το όνομα κάποιων άλλων influencers ή κάποιων άλλων διάσημων στα social media. Κανένας επώνυμος, κανένας VIP δεν πρέπει να σας ζητήσει ποτέ να τους στείλετε κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια, καλά κέρδη και τα λέμε στα επόμενα βίντεο.